Γεια τις ομορφιές μου και welcome to my channel again. Ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού εδώ πέρα του καναλιού και όπως βλέπετε και στον τίτλο, σε αυτό εδώ το επεισόδιο θα δείτε πώς έχασα τα 7 κιλά. Μπορεί να ακούγεται 7 κιλά και να λες σιγά μωρέ τώρα σιγά αυτό. Για μένα όμως ήταν ένα ηρωικό νούμερο, γιατί επιτέλους ξύπνησα τον οργανισμό μου, επιτέλους έβγαλα τις τοξίνες και όλες αυτές τις βλακίες. Οπότε, αν ενδιαφέρεσαι να σου δείξω πώς έχασα αυτά τα κιλά και τι έχω ακολουθήσει, μείνε στο βίντεο. Αλήθεια είναι ότι όλα ξεκίνησαν από το Σεπτέμβριο. Προς τέλη Σεπτεμβρίου σας είχα κάνει ένα βίντεο για να σας πω πώς ξεκίνησα και για ποιους λόγους ξεκίνησα. Αν δεν το έχετε δει, κάπου εδώ πέρα από πάνω θα τρέξει να πάτε να το δείτε. Ουσιαστικά αυτό το βίντεο είναι το νούμερο 2, γιατί είναι η συνέχεια του πρώτου. Πώς έχασα λοιπόν αυτά τα 7 κιλά? Πρώτα απ' όλα, στο πρώτο βίντεο που σας είχα κάνει με τη διατροφή, δεν σας είχα πει την διατροφολόγο μου, γιατί ήθελα να την ασφαλίσω ουσιαστικά, γιατί δεν ήξερα, γιατί μπορεί να μην έμενα εγώ ευχαριστημένη, οπότε και για τη δική της ασφάλεια, αλλά και για τις δικές μου μπαρούφες στη συνέχεια, μπορεί να μην πετύχαινε. Όμως, όχι ότι δεν ήξερα τι θα έχω απέναντί μου, τι άτομο είχα απέναντί μου, εννοείται ότι την εμπιστεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό κιόλας μπορώ τώρα να σας πω το όνομά της. Είναι η Δέσποινα Δημητριάδου, βρίσκεται στην Καβάλα. Ελπίζω να καταλάβετε το λόγο που δεν θέλω να δώσω το κινητό για ευνόητους λόγους. Όμως, αν θέλετε για σοβαρές προτάσεις ώστε να σας βοηθήσει η ίδια, μπορείτε να μου στείλετε στο Instagram αλλά και στο Facebook να σας στείλω το κινητό ώστε να επικοινωνήσετε μαζί της. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η Δέσποινα δυστυχώς δεν έχει Instagram ούτε Facebook, αλλά έχει ένα απίστευτο ωραίο Viber που μπορείτε να τη βρίσκετε και να υπάρχει μια ωραία επικοινωνία. Τέλος με τη διατροφολόγο, τη σύσταση, μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα, έστω αυτά τα κιλά. Για μένα ήταν όντως ηρωική απόφαση. Με θεωρώ ηρωίδα μέσα στα εισαγωγικά, γιατί κατάφερε επιτέλους να ξυπνήσω τον οργανισμό μου. Ουσιαστικά είχα θέληση και είχα και μία πειθαρχία, μπορώ να πω, ότι επειδή έχω οικογένεια και μπαίνουν κάποια πράγματα εδώ μέσα, πρέπει ουσιαστικά να καταλάβεις ότι θα μαγειρεύεις 2 φαγητά, γιατί δεν μπορείς να βάλεις σε διαδικασία μία ολόκληρη οικογένεια να ακολουθήσει τα δικά σου δεδομένα, αν και θα πρέπει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έστω έχασα αυτά τα πρώτα 7 κιλά. Οπότε πάμε λίγο να σας δείξω και να σας πω πάνω κάτω ένα πρωινό τι θα αποτελούσε. Βέβαια, να ξέρετε ότι όλα γίνονται, τα προγράμματα γίνονται συγκεκριμένα για τα δικά σας τα προσωπικά δεδομένα. Εγώ δηλαδή είχα αυτά τα κιλά. Εσείς όμως πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει ένα ιστορικό. Εγώ τώρα θα σας πω κάποια πράγματα λίγο περιληπτικά, η αλήθεια είναι, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Οι πρώτες εβδομάδες η αλήθεια ήταν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες, όμως με πείσμα και δυναμισμό θα έλεγα ότι δεν έβαλα τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω από αυτά που μου έγραφε η διατροφή μου. Ήταν πάρα πολύ λογικό να είμαι τύπος και υπογραμμός, γιατί υπήρχε η θέληση. Μετά χαλάει το γλυκό. Οι πρώτες δίαιτες, όταν είχα τα παραπάνω κιλά, νομίζω ότι ήταν λίγο πιο καλά. Και θα σου πω γιατί. Γιατί στο μέσο της διαδρομής έκανα και κάποιες ατασταλίες, οπότε πείσμωσε η Δέσποινα και μου έκοψε πραγματάκια. Ο καλός αυτή τη διατροφή είναι ότι μου έχει πάρα πολλές επιλογές, δεν είναι μια διατροφή την οποία βαριέμαι και μου έχει παραδείγματος χάρη σαν πλάνο το πρωινό μου με πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή με πάρα πολλές επιλογές. Τι μπορείς να φας ρε παιδί μου πρωί, τόσο πολλά πράγματα. Καλά θα ήτανε να είχαμε μια αμερικανιά που λέει ο λόγος, ένα breakfast με αυγά και λουκάνικα, καλά ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι για πρωινό παραδείγματος χάρη εμένα μου είχε 3 επιλογές. Με ρώτησε στην αρχή πώς είναι τα ωράρια μου με την οικογένειά μου, για να ξέρει και αυτή πάνω κάτω πού θα κοιμανθεί. Δεκατιανός στις δίαιτες μέχρι στιγμής δεν έχω. Οι δίαιτες είναι μήνιες, δηλαδή κάθε φορά που τελειώνει ο μήνας μπαίνει και οι 4 εβδομάδες μέσα. Οπότε ξέρω κι εγώ τι μου γίνεται, ξέρω πώς και τι να ψωνίσω. Έτσι και είμαι τελείως οργανωμένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το έψαχνα πάρα πολύ καιρό να το κάνω με διατροφολόγο αυτό και να υπάρξει μια απόλυτη χημεία, γιατί καμία το παρελθόν δεν με βοηθούσε τόσο. Και βρήκα δηλαδή το μάστορά μου, η αλήθεια είναι, που μ' αρέσει. Σαν πρωινό, σαν 3 επιλογές, ένα
ουσιαστικά σαν πλανάκι, μου έχει ένα φλιτζάνι γάλα 1,5% λιπαρά με 2 φέτες ψωμί και ένα κουταλάκι του γλυκού μαρμελάδα. Θα εστιάζετε περισσότερο όταν κάνετε διατροφή στις ποσότητες. Ούτε παραπάνω επειδή εσείς το γουστάρετε, αλλά ούτε παρακάτω γιατί πάλι εσείς το γουστάρετε. Ό,τι σας γράφει είναι καθ' αυτού για το δικό σας το σώμα. Σαν δεύτερη επιλογή έχουμε ένα τοστ με μία φέτα τυρί μόνο, ούτε γαλοπούλα ούτε τίποτα, ή δύο φρυγανιές με μία κουταλιά του γλυκού κατίκι ή Philadelphia Light. Μία κουταλιού του γλυκού και στις δύο φρυγανιές. Όπως και να ζορίζεσαι να το καταλάβεις, όμως φιλενάδα, έτσι είναι αυτό. Και σαν τρίτη επιλογή έχουμε ένα φλιτζάνι γάλα 1,5% λιπαρά με 40 γραμμάρια βρώμη. Αυτό συνεπάγεται στις 3 κουταλιές της σούπας βρώμη με γρανόλα, γιατί φιλενάδα είχαμε και γρανόλα στο χωριό μας, και μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Μπορώ να σου πω ότι επειδή τα έχω δοκιμάσει όλα τα γεύματα, εμένα με κρατήσανε. Στην αρχή σας είπα ότι πίναγα πάρα πολύ, αλλά το να πεινάς και να νιώθεις την πείνα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αρχίζει το στομάχι σου και κλείνει. Σαν μεσημεριανό με είχε ρωτήσει, τρως δεύτερη φορά το ίδιο φαγητό? Και έτσι έλεγα, εννοείται, γιατί και εμένα, επειδή είμαστε 5 άτομα ουσιαστικά εδώ μέσα, δεν μπορώ να μαγειρεύω κάθε μέρα. Αν και μπήκα στη διαδικασία να μαγειρεύω και 2 διαφορετικά φαγητά, γιατί οι άλλοι είχαν χυλοπίτες και εγώ έπρεπε να φάω κουσκουσάκι, παραδείγματος χάρη. Μου έβαζε, ξέρω εγώ, την πρώτη και τη δεύτερη μέρα να φάω 2 φορές σνίτσελ κοτόπουλο στο φούρνο μόνο με σαλάτα. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν χόρτανα, γιατί εγώ ήθελα και ψωμί, αλλά κομμένο ραμμένο. Στην τρίτη μέρα, παραδείγματος χάρη, έτρωγα μία φορά όσπρια, 2 κουτάλες μόνο, ρεβίθια ή γίγαντες. Εννοείται, εδώ πέρα στα όσπρια έχουμε μία φέτα ψωμί και μία φέτα τυρί, και εννοείται σαλάτα. Και πάντα η σαλάτα, ξέχασα να σας πω ότι έχουμε μόνο μία κουταλιά της σούπας λάδι. Κομμένα τις παπάρες, καταλαβαίνετε. Τέταρτη μέρα τώρα έχουμε ψαράκι ή ψαρόσουπα χωρίς αυγολέμονο, φιλενάδα, ναι, ελεύθερη ποσότητα στην ψαρόσουπα. Στην πέμπτη μέρα μου είχε ομελέτα με μία βραστή πατάτα, κρεμμύδι με 2 αυγά, μία φέτα τυρί ή μία φέτα κασέρι και μία φέτα ψωμί με σαλάτα. Έκτη και έβδομη μέρα μου έχει 2 γεμιστά ορφανά, μία φέτα τυρί ή με κυμά και σαλάτα. Εννοείται ότι σαν πλάνο μου έχει και την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα. Παραδείγματος χάρη, στην τρίτη εβδομάδα, στην πρώτη μέρα, μου είχε ένα φιλέτο κοτόπουλο με 2 κουταλιές ή 2 κουταλιές σαν τηγανιά, με πράσινη πιπεριά και 4 κουταλιές της σούπας ρύζι και σαλάτα. Εγώ το έκανα αυτό, έχασα τα πρώτα μου κιλά, η αλήθεια είναι, καταχάρηκα, την έκανα κατά γράμμα. Σας λέω, είναι μια δίαιτα η οποία έχει πάρα πολλές επιλογές, δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ που σου λέει, ξέρω εγώ, ένα μεσημεριανό και ακριβώς δίπλα, ή αν δεν κουστάρεις εκείνο, φάε το άλλο, σου έχει μια εναλλακτική. Δεν είναι κάτι το οποίο στερήθηκα, γιατί είχε και το κοκκινιστό, έτσι, με μία κουτάλα κοκκινιστό όμως, έτσι, με 4 κουταλιές της σούπας ρύζι. Είχα και τα γιουβαρλάκια μου, έφαγα 2 κουταλιές γιουβαρλάκια, με μία φέτα ψωμί και σαλάτα, αμέ. Κάπως έτσι κειμενόμουνα ουσιαστικά. Βοσκούσα πάρα πολύ σαλάτα, ήμουνα στάταρ περιορισμένη στη μία κουταλιά της σούπας λάδι, σαν στεγρόγραφο τώρα από αυτά τα λέω, περιόρισα το ψωμί εκεί που δεν έπρεπε, δηλαδή όταν είχα ρύζι, μακαρόνια που έχω πιο μετά, δεν έτρωγα ψωμί και είναι απόλυτα λογικό. Μπορώ να σου πω ότι στο απογευματινό, όταν το έκανα το Σεπτέμβριο, το ροδάκινο πήγαινε μαρούλι, φιλενάδα, μου άρεσε πάρα πολύ και πείσμονα και το γούσταρα, δηλαδή πήγαινα να φτιάξω τα μαλλιά μου, είχα και το ροδάκινο μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, είχε 2 φρούτα ή ένα ποτήρι φυσικό χυμό. Και μία φορά την εβδομάδα, έτσι, μου είχε ένα μπολ ριζόγαλο ή 1/4 σοκολάτα ή 30 γραμμάτια παστελάκια ή μία μπάρα με σοκολάτα, παρακαλώ. Βραδινό τώρα, το οποίο εγώ το έτρωγα 2 ώρες πριν τον ύπνο μου, και εδώ πέρα έχω πάρα πολλές επιλογές. Μου έχει τις επιλογές σαλάτα με ένα αυγό βραστό ή 2 φέτες καπνιστό σολομό ή με ένα δεύτερο κουπάκι κόντατς και ένα παξιμάδι. Όλες οι σαλάτες μου το βράδυ είχαν παξιμάδι. Μετά, σαν δεύτερη επιλογή μου είχε γιαουρτάκι 2% με 4 κουταλιές της σούπας γρανόλα, ένα φρούτο μέσα και 4 με 5 μισά καρύδια και μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Εντάξει, δηλαδή
Αυτό δεν είναι γιαούρτι, αυτό είναι γιαούρτο γλυκό. Λοιπόν, αλλά παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Εντάξει, στην αρχή πίναγα, φογκούσα, τρώγαν οι άλλοι πίτσες δίπλα μου, ήταν δηλαδή πολύ φρικτό. Όμως το αποτέλεσμα μετράει και αυτό θα θυμάστε. Σαν τρίτη επιλογή, φιλενάδα μου, είχε μία πίτσα σπιτική, ναι, με μία πίτα αλάδωτη, μία φέτα κασέρι, μία φέτα γαλοπούλα, ντομάτα, πιπεριά, μανιτάρια. Τέταρτη επιλογή, ένα τοστ με μία φέτα τυρί και ντομάτα. Και πέμπτη επιλογή, δύο αυγόφετες, φιλενάδα, κάτσε εδώ, με μία φέτα τυρί ή μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Όπως βλέπετε, αυτό ήταν ουσιαστικά το πλάνο μου. Και κάθε φορά που έχανα κιλά, εννοείται ότι αλλάζανε, μπαίνανε άλλα φρούτα, ανάλογα με την εποχή, έτσι, πιο πολλά πράγματα. Θα αναρωτιέστε φυσικά ότι με τα μακαρόνια τι γίνεται. Εννοείται ότι έτρωγα και μακαρόνια και έτρωγα και με κιμά. Παραδείγματος χάρη, όταν μου έβαζε μακαρόνια, έβαζα μόνο 1,5 φλιτζάνα μακαρόνια και 2 κουταλιές της σούπας κιμά, χωρίς τυρί όμως και χωρίς ψωμί. Με έβαλε σε μια διαδικασία να σκέφτομαι κάποια πράγματα και πέρα από το πλάνο, σε βάση τη διαδικασία όταν κάνεις διατροφή, να σκέφτεσαι και να λες ότι αυτό δεν πάει με αυτό. Άρα ουσιαστικά κάνεις πολλά καλά για τον οργανισμό σου. Γι' αυτό κιόλας μου είχε κόψει και μου είναι κομμένα ακόμα τα τοστ με τυρί και γαλοπούλα. Δεν έχω κάτι τέτοιο εγώ. Αλλά πάλι τονίζω ότι είναι καθεαυτού για τον κάθε οργανισμό και πόσα κιλά θέλει να χάσει, έτσι. Όταν ήμουν δηλαδή στις δύσκολες μέρες, δεν έχανα με τίποτα. Εκεί μετά φορτσάραμε, η αλήθεια είναι, την επόμενη εβδομάδα και έτσι λίγο τα ισορροπούσαμε. Επειδή θα με ρωτήσετε για σουβλάκια και πίτσες και αυτά, ναι, είχαμε μία φορά την εβδομάδα, γιατί εμείς κάθε εβδομάδα παραγγέλνουμε. Έτσι, το καθιερώνουμε. Έτσι, γιατί είμαστε και πολύ extra large. Λοιπόν, ναι, με άφηνε και σουβλάκι, το οποίο εγώ το έπαιρνα, είτε το παραγγέλαμε στο σπίτι, είτε βγαίναμε έξω, με μία πίτα αλάδωτη, με 2 κουταλιές της σούπα τζατζίκι ή τυροκαυτερή, όχι πατάτες και ό,τι κρέας ήθελα. Ή και εννοείται η μαρούλα, η κρεμμύδι, η ντομάτα. Δεν μου απαγόρευε κάτι τέτοιο. Αυτό ήτανε. Για την πίτσα τώρα μου έβαζε μόνο 2 κομμάτια πίτσα, όσον αφορά μόνο την πίτσα μαργαρίτα, όχι πολλά πολλά. Η αλήθεια είναι ότι τη ζήτησα να με βοηθήσει όταν πήγα και σε γάμο. Ναι, γιατί έγινε και αυτό. Μου είπε ακριβώς τι να φάω. Παραδείγματος χάρη, μου είχε βάλει 2 ορεκτικά και πάρα πολύ σαλάτα και όσο κρέας θέλω. Εννοείται ότι μου έβαλε, γιατί θα μπορούσα να πω 3 ορεκτικά. Όμως μου έβαλε 2 ορεκτικά και 1 κουταλιά της σούπας, τζατζίκι ή τυροκαυτερή. Οπότε είχαμε εναλλακτική και για το γάμο. Με μείον 7 κιλά λοιπόν μπορώ να σου πω ότι δεν πονάω, ότι δεν μπορώ να πω ότι κάνω χιλιόμετρα γιατί συχαίνω με το περπάτημα, αλλά στις δουλειές που πρέπει να πάω με τα πόδια, πάω, δεν πονάει το πόδι μου, αισθάνομαι πεταλουδίτσα, ειλικρινά, γελάς τώρα το ξέρω αλλά καλά κάνεις, εγώ αισθάνομαι όμως πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, σκέφτομαι να το συνεχίσω γιατί την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν τα Χριστούγεννα, θέλω να προλάβω το 10 κιλό, ελπίζω δηλαδή, τουλάχιστον πριν το Δεκέμβριο να έχω χάσει τα 10 κιλά, εννοείται ότι θα σας κάνω τρίτο βίντεο να σας ενημερώσω πώς πήγα και τι αυτό. Πιστεύω σε αυτό το δεύτερο βίντεο να έχετε καταλάβει πάνω κάτω πώς κινημένομαι και πώς έχασα ευκολία δυσκολία αυτά τα μείον 7, με φοβερές ατασταλίες, φιλενάδα, έτσι. Αν όμως πας πάρα πολύ καλά και δεν είσαι ένα άτομο το οποίο μπαίνει σε πειρασμούς, αν τα κάνεις κατά γράμμα, όχι αυτά, αλλά αν πάρεις μια δικιά σου διατροφολόγο, χαρά μου βέβαια να μου πεις ότι ναι, θέλω να ακολουθήσω με τη δικιά σου, γιατί είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και πολύ διαλεκτικός και όπως είδατε η διατροφή μου έχει πάρα πολλές επιλογές και έτσι δεν βαριέμαι. Πολύ θα το ήθελα, οπότε και εσείς αν θέλετε να ακολουθήσετε ένα διατροφολόγιο της Δέσποινας, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να σας δώσω το κινητό όπως σας είπα και στην αρχή. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα, ελπίζω να σε ενημέρωσα, ελπίζω να κατάλαβες πώς συνδυάζονται και πώς οι τροφές, σου έδωσα ουσιαστικά ένα πλανάκι. Εγώ εννοείται ότι θα προσπαθήσω, ότι δεν θα το αφήσω, μπορεί να κάνω τις ατασταλίες μου, όμως ειλικρινά σας μιλάω, θέλω πάρα πολύ να χάσω τα κιλά, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα, ας σου άρεσε κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά!